Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολιτικών τεχνών και βρίσκομαι εδώ πέρα για να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τις πολεμικές τέχνες, να απαντάω σε ερωτήσεις και σε σχόλια τα οποία γίνονται επάνω στα βίντεο που κάνω και με σκοπό να βοηθήσω όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ να καταλάβει κάποια πράγματα ή κάποιες ερωτήσεις, απορίες που έχει, ώστε να βοηθήσω όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ να πάρει κάποιες αποφάσεις, θα λέγαμε πιο σωστές, για τη συνέχεια, ας πούμε, το αν θα ασχοληθεί και με τι θα ασχοληθεί ή αν έχει κάποιους προβληματισμούς, αν μπορώ να βοηθήσω, αν οι γνώσεις μου φτάνουν μέχρι εκεί, να μπορέσω να βοηθήσω. Ευχαριστώ όλους εσάς που βλέπετε και με στηρίζετε. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να πω ότι η εγγραφή στο κανάλι μου είναι καλό για να μπορείτε να παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Από τη στιγμή που τα βίντεό μου σας αρέσουν, μπορείτε να τα κοινοποιείτε ώστε να τα βλέπουν και άλλος κόσμος. Υποβάλλετε τις ερωτήσεις από κάτω, ένα like, εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, στο σημερινό το θέμα, πριν μπω, το οποίο απαντάω πάλι στο φίλο το Μιχάλη, Michael Katz, θα ήθελα πριν μπω στο θέμα αυτό να πω το φίλο μου το Γιάννη, τον Παπαϊωάννου, τον οποίο λίγο τον έριξα πίσω. Γιάννη μου, συγγνώμη που σε πήγα λίγο πίσω. Είχα και κάποια προβλήματα με τις εγγραφές. Έγραψα κάποια βίντεο τα οποία είχαν ήχο, δεν είχαν εικόνα. Με ρωτάς για τον Xu Xiaodong, αν το διαβάζω καλά. Τον ξέρω, τον έχω δει, που μου λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι φωνιάς και έχει σακατέψει Wing Chun, έχει σακατέψει Tai Chi Masters και πολύ κόσμο. Γιάννη μου, ξέρεις ότι δεν σχολιάζω πρόσωπα, δηλαδή δεν θέλω να μπαίνω σε διαδικασία να σχολιάζω πρόσωπα. Προσπαθώ να σχολιάζω καταστάσεις ή να απαντάω σε ερωτήσεις ως που γίνεται σε πιο γενικό επίπεδο και να μην το πηγαίνω σε ιδιαίτερο. Σου είπα, αγαπημένος φίλος, έτσι, έχεις μια εμπειρία πολύ καλή πάνω στις πολεμικές τέχνες και όχι μόνο, έχεις και μια εμπειρία από τη ζωή, γιατί έτσι, σαν σωματοφύλακα, σαν δεν κάνεις, δουλεύεις έξω, έτσι, πάντα βάζεις το όριο πολύ ψηλά και λογικό είναι, έτσι, πως είσαι κιόλας εσύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, γυμνασμένος, έτσι, 115 κιλά, μήκη, μάζα που λες, βάζεις το όριο λίγο ψηλά και το πηγαίνεις πάρα πολύ μακριά, εντάξει. Στην απάντησή μου θα ήθελα να σου πω ότι μην ξεχνάς ότι εμείς έχουμε σχολές οι οποίες είναι ανοιχτές για ολόκληρο τον κόσμο και πάντα κοιτάμε, ας πούμε, να προσπαθούμε να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τις μάζες περισσότερο και λιγότερο την ιδιαίτερη κατάσταση. Από μόνο σου ήδη έχεις πει, ας πούμε, με τον σχολιασμό σου ότι ο άνθρωπος έχει σακατέψει τους πάντες, έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εντάξει, και πολύ καλά το ξέρεις, υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολλά ιδιαίτερα άτομα τα οποία προπονούνται, κάνουν, έτσι, είναι καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν, όπως και σε μια προηγούμενη ερώτηση που είχε κάνει ο Paul Phoenix, που ρωτούσε για real fighter με MMA fighter. Δεν μπορείς να προδικάσεις κανένα αποτέλεσμα και νομίζω παρακολούθησα και κάτι το οποίο ήδη έχεις γράψει ή έχεις κοινοποιήσει κάτι άλλο, ότι ο καθένας φτάνει εκεί που μπορεί. Ο καθένας μπορεί να τα βάλει μέχρι ένα σημείο με κάποιον. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βάλει με τους πάντες και με τα πάντα, έτσι. Και ειδικά με ανθρώπους οι οποίοι είναι όπως αυτοί που βρίσκονται στα MMA. Για να μην μακρηγορούμε, θα ήθελα να πω στο σημερινό θέμα που είπαμε ότι είναι του Μιχάλη, του Michael Katz, ο οποίος η ερώτησή του επακριβώς έχει να κάνει αναμέτρηση πυγμάχου με kickboxer. Και το δεύτερο σκέλος είναι που δείχνει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές του Wing Chun στην πυγμαχία και στο kickboxing ακόμα, θα έλεγα εγώ. Στις αρχές, δηλαδή μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, τη δεκαετία του 90, όταν ξεκινήσανε όλα αυτά τα συστήματα, δηλαδή πέρα από αυτά που προϋπήρχανε πολλά χρόνια πριν, όπως ήταν το Thai Boxing, το οποίο είναι και αυτό ιδιαίτερο γιατί έχει άλλη μορφολογία και στην πρακτική του αλλά και στην προπόνησή του. Όταν τη δεκαετία του 90 άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ γνωστά τα kickboxing, τα οποία ήταν semi-contact, full-contact, low kicks, έτσι, υπήρχαν διάφορες κατηγορίες που μπορούσες να παίξεις.
Στην αρχή υπήρχαν κάποια πράγματα εξελικτικά τα οποία αργότερα, ας πούμε, αλλάξανε πολύ με τα θέματα της προπόνησης. Στην αρχή επιβαλότανε πάρα πολύ εύκολα οι πυγμάχοι, οι οποίες στη μάχη, στο συστάδι, δηλαδή πολύ κοντά στο close range combat, έχουν σαφές προβάδισμα λόγω της ταχύτητας, έτσι, και λόγω της κίνησης των χεριών, μια και τα δύο τα συστήματα, η kickboxing, η boxing, η πυγμαχία, η pig slugs, για να το πούμε και ελληνικά, χρησιμοποιούν και τα χέρια και τα πόδια. Από τη στιγμή όμως που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε πολύ κοντινή απόσταση, έτσι, και δεν υπάρχουν, όπως είναι στο Thai boxing ή σε άλλα full contact, δεν υπάρχουν γονατιές ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει, υπήρχε ένα σαφές προβάδισμα των πυγμάχων στα αρχικά του στάδια. Αυτό αργότερα, πώς θα λέμε, μετριάστηκε λιγάκι, γιατί άρχισαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μπαίνουν ακόμα πιο σοβαροί αθλητές του kickboxing. Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα ότι αν θα βάλεις ένα πυγμάχο με ένα kickboxer και είναι καθαροί και οι δύο μέσα, όντως υπάρχει πρόβλημα, έτσι, πάντα φυσικά με το ποιος είναι ποιος, έτσι. Αν βάλεις ένα top πυγμάχο, δηλαδή ένα κορυφαίο πυγμάχο με ένα μέτριο ή κακό kickboxer, λογικό δεν είναι. Αλλά αν θα βάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα μέτριο πυγμάχο με ένα κορυφαίο kickboxer, πάλι τα πράγματα αλλάζουν. Τα θέματα θα ήταν να μπορούμε να έχουμε αθλητές, γιατί μιλάμε για αθλητές ίδιας κλάσης και στα δύο, για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει. Προσωπική μου άποψη καθαρά είναι πάντα ότι αυτό που λέω και το λέω στα περισσότερα βίντεο που κάνω, πιστεύω ότι όπως και στις πολεμικές τέχνες, έτσι και στα μαχητικά σπορ, ουσιαστικά αυτός που επιβάλλει το σύστημά του, την τεχνική του, είναι και αυτός που κερδίζει. Αν ένας πολύ καλός kickboxer και αν κρατάει τις αποστάσεις και δεν αφήνει τον πυγμάχο να πλησιάσει, έτσι, και του τσακίσει τα πόδια, λογικό είναι να κερδίσει. Αν ο πυγμάχος ξέρει να μπορεί και να προσπερνάει όλο αυτό το τέτοιο ή να αντέχουν τα πόδια του τις κλωτσιές και να μπορεί να μπει κοντά, θα υπερτερήσει αυτός. Άρα ουσιαστικά, έτσι, πάντα σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή είδαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τον Mayweather, συγγνώμη κιόλας τη γλώσσα μου, με τον McGregor, που μπήκανε μαζί, ας πούμε, μέσα και κάνανε κάποια πράγματα, αναφέρω ονόματα ενώ συνήθως δεν το κάνω. Καμιά φορά, ανάλογα με το τι κανόνες παίζεις, μπορεί να προδικάσεις και το αποτέλεσμα. Όταν δεν υπάρχουν κανόνες, αλλάζουν τα πράγματα όλα. Αλλά καθαρά πιστεύω ότι τα πράγματα, έτσι, στο οτιδήποτε και να κάνεις, έχουν να κάνουν με την επιβολή. Δηλαδή, όποιος μπορεί και επιβάλλει αυτό που κάνει, κερδίζει. Τώρα, βλέποντας κάποια βίντεο, γιατί και εγώ παρακολουθώ αρκετά βίντεο για να μπορώ να ενημερώνομαι και να είμαι και μέσα στα πράγματα, ώστε να μπορώ να σχολιάζω λίγο τα πράγματα πιο σωστά και να λέω πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά και όχι μπουρδες, γιατί είναι εύκολο να αναγνωριστούν πλέον. Άμα αρχίσεις και λες χαζομάρες, είναι εύκολο να ξεκαθαρίσει ο άλλος αυτό που έχει να λέει. Ναι, όντως κάποιοι που κάνουν πυγμαχία ή και kickboxing παίρνουν κάποια μαθήματα, όπως ανέφερα και πιο μπροστά σε άλλα βίντεο που έχω κάνει, αθλητές MMA πηγαίνουν σε πολύ γνωστούς δάσκαλους, μεγάλους, οι οποίοι κάνουν συστήματα τα οποία είναι, θα λέγαμε, πιο εφαρμοσμένης μάχης, δηλαδή πιο πολύ του δρόμου. Αναφέρω πάλι, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός και αγαπημένος αθλητής, ο Άντερσον Σίλβα, ο οποίος πήγε στον Ινωσάντο και μάθαινε ό,τι μπορούσε, δηλαδή Wing Chun, Jeet Kune Do, Filipino Boxing, Panatukan, για να μπορέσει να τα ενσωματώσει στη λογική του, έτσι, και σε αυτά που κάνει, ώστε να μπορεί να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στους αγώνες του. Από τη μεριά μου, μιλώντας πάντα και κάνοντα traditional Wing Chun, έχω προπονήσει κάποια παιδιά τα οποία έχουν μπει σε ring, αλλά δεν τα προπόνησα τόσο με τη λογική της τεχνικής, δηλαδή του να μάθουν να βγάζουν τα μπλοκ και τέτοια, όσο πιο πολύ με το θέμα της στρατηγικής. Δηλαδή, σε αυτό το Wing Chun που κάνουμε υπάρχει μια λογική, το
να παρακολουθείς τον αγώνα, κάποιες κινησιολογίες που σε βάζουν σε κάποιες θέσεις που θα λέγαμε είναι πιο, πώς το λένε, είναι πιο ασφαλής, είναι λιγότερο επισφαλής, ώστε να βρίσκεσαι σε ένα προβάδισμα. Έχω μιλήσει για κάποια πράγματα, για τυφλές πλευρές, αν τα κάνεις. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να συνειδητοποιηθούν ή να τα καταλάβουν κάποιοι αθλητές, γιατί ήδη βρίσκονται σε ένα δρόμο τον οποίο περπατάνε, αλλά προσπαθείς να βοηθήσεις όσο μπορείς. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αλλάξει οι όροι στο kickboxing ή στην πυγμαχία, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις bonsao, tansao, bilsao για να αμυνθείς. Οι καλύψεις είναι στάνταρ, υπάρχουν κάποια μπλοκ που θα βγάζεις με την παλάμη, υπάρχουν κάποιοι πολύ έξυπνοι αθλητές που παίζουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, και όταν είναι πολύ κοντά δεν κάνουν το κλασικό παξάο για να χτυπήσουν, ή που δείχνουμε στο γουνιτσού παξάο και μπαίνουμε με γροθιά. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι που κατεβάζουν τα χέρια και μπαίνουν με μπουνιές. Έτσι, η τεχνοτροπία. Όλα αυτά έχει να κάνει με την προπονητική και με το πόσο, ας πούμε, θέλει ο άλλος να τα ενσωματώσει ή πόσο μπορεί να τα ενσωματώσει στο πρόγραμμά του. Βλέποντας και ολοκληρώνοντας λίγο την ερώτηση, με συγχωρείτε πάλι, το βιντεάκι που με έστειλε δείχνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα που κάνει όντως, τέτοια τα οποία μοιάζουν, ναι, θα λέγαμε μοιάζουν, αλλά κάποια πράγματα που μοιάζουν δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πραγματικά, εντάξει. Θα μπορούσε να έχει και ο ίδιος αυτός που το κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχει την τεχνοτροπία ή να έχει δει κάποια πράγματα, αλλά όσο επί το πλείστον το μοιάζω δεν είναι ίδιο με αυτό που κάνουμε. Δηλαδή το να βάλω το χέρι μου εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν παίζω, έτσι, δεν πάει να πει ότι κάνω bonsao. Μπορεί να είναι και bonsao όμως. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιες τεχνικές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια πραγματάκια, όχι πολλά, νομίζω κάποια πράγματα είναι απαγορευτικά και στην πυγμαχία και στο kickboxing. Λίγο, ας πούμε, στα θέματα των βηματισμών ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο το Wing Chun, το traditional, ας πούμε, εγώ που κάνω και το βλέπω κάνοντας και Φιλιππίνο boxing, το οποίο έχει στάνταρ βηματισμούς δικούς του, έχει δική του τεχνοτροπία. Εντάξει, βλέπω ότι κάποιοι, ας πούμε, από τους βηματισμούς που κάνω από το Wing Chun βοηθάνε αρκετά, ας πούμε, στο να κάνω και Φιλιππίνο boxing. Για να μην με κρυγορώ, πιστεύω, όπως λέω κάθε φορά, να έχω καλύψει το θέμα για το φίλο μου τον Μιχάλη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την υποστήριξη που μου δείχνει, όπως και τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου στην αρχή που είπα, ο οποίος κοινοποιεί σχεδόν όλα μου τα βίντεο. Έτσι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη βοήθεια για μένα. Τον ευχαριστώ για όλα τα σχόλια που κάνει, έτσι, και όπως όλους τους υπόλοιπους. Δεν θα ήθελα μόνο τον Γιάννη ή τον Μιχάλη, έτσι, και ο Solid Snake και άλλοι, ο Ανδρέας ο Παπάς, συγγνώμη αν βλέπω σωστά, όχι ο Σάκας, ο Σάκης, Σάκας Αθανάσιος, ο Φώτης από το Ήλιο, έτσι, είναι πάρα πολλά τα παιδιά, τώρα δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια που γράφετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλια που κάνετε και με βοηθάτε να αναπτύξουμε θέματα. Όπως κάθε φορά, φτάνοντας στο τέλος, θα έλεγα ότι πιστεύω ότι έχω καλύψει το θέμα. Αν έχω αφήσει κενά, ερωτήσεις, τα λέμε την άλλη φορά, έτσι κι αλλιώς δεν χανόμαστε. Συγγνώμη που καθυστέρησα τόσο πολύ με τα τεχνικά προβλήματα. Εγγραφή στο κανάλι, σχόλια από κάτω, από τη στιγμή που σας αρέσουν αυτά που λέω εγώ, μια κοινοποίηση να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι. Για ακόμη μια φορά φτάσαμε στο τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό βράδυ.